Στο παραδοσιακό άρωμα των Χριστουγέννων θα πάμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας στο τηλέφωνο ο Δημήτρης Βραχιόλογλου, γνωστός για την ενασχόλησή του με την παράδοση μέσα από τη συχνότητα της Δέλτα Τηλεόρασης, από τα βιβλία του, από όλη αυτή τη δουλειά που κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δημήτρη, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Σάκη, στον ελληνικό πάντοτε. Αλήμον. Να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση. Στο ίδιο μετερίζει και οι δύο, τόσο τηλεοπτικά, αλλά όσο και λογογραφικά. Αλλά να ευχηθώ κι εγώ, όσο σε σένα, αλλά όσο και στους αγαπητούς τηλεθεατές μας, με την πλέον συνηθισμένη ευχή χρόνια πολλά, να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο σήμερα, είναι και αύριο, είναι και μεθαύριο. Δηλαδή είναι τρεις μέρες όπου έχουμε και αντίστοιχα έθιμα σε αυτές τις μέρες, αλλά και θα μου επιτρέψεις να ευχηθώ με την πιο καλή ευχή που δίνουν τα παλικάρια τραγουδώντας τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και σήμερα ακόμη που τα τραγουδάνε σε πάρα πολλά χωριά του νομού μας, στον πολυχρονωμένο αφέντη, και τι του έλεγαν: «Χέρ να μην τον πουνάει, πουδάρ να μην τον πουνάει, κεφάλι να μην τον πουνάει, καρδιά να μην τον πουνάει». Και στο τέλος, για να έχουν και οι ευχές αυτές να πιάσουν οι τόπο, πέντε παλικάρια εμείν και όλα τα παλικάρια έλεγαν εμείν. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ καλή ευχή αυτή, ε. Είναι ένας περιφραστικός και πολύ εκφραστικός τρόπος αυτό που λέμε να έχουμε υγεία. να έχουμε υγεία, λοιπόν, να είμαστε... Υγεία και γεροσύνη. Ακριβώς. Να είμαστε όλοι γεροί για να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε σε όλες τις δυσκολίες που μας περιμένουν, είτε το θέλουμε είτε όχι. Όχι, ούτε όχι. Ένα είναι όμως είναι σήμερα η αλήθεια και η πραγματικότητα, ότι τα παλιά γραφικότητα χριστουγεννιάτικα έθιμα, γιατί κυρίως όταν παλαιότερα και μέχρι πριν από μερικά χρόνια λέγαμε Χριστούγεννα, στο μυαλό μας ερχόντουσαν μια σειρά από έθιμα. Από έθιμα που είχαν σχέση βέβαια τόσο με το σημαντικότερο γεγονός, θρησκευτικό πάντα, της γέννησης του Χριστού, αλλά και είχαν και έναν πολύ έμεσο και δυνατό τρόπο με τους κατοίκους της υπαίθρου. Δηλαδή με τους κυρίως με τους γεωργούς και τους αγρότες, και τα έθιμα αυτά, όπως ξέρουμε τα περισσότερα, ήταν ευητηριακά, δηλαδή είχαν σχέση με την γονιμότητα και με τη σοδιά. Αυτά τα έθιμα, Θανάση, όπως ξέρουμε και τα ζήσαμε τουλάχιστον εμείς ακόμη που έχουμε μια κάποια μεγαλύτερη ηλικία από εσάς, έχουν χάσει την ελκυστική τους δύναμη και τον παλιόγερο δασικό τους χαρακτήρα. Δεν ήταν λοιπόν, δεν είναι σήμερα καθόλου και δεν θυμίζει τίποτα αυτά όπως ακριβώς διαδραματιζόντουσαν την περίοδο τούτη. Παρ' όλα αυτά όμως εξακολουθούν να υπάρχουν. Και είτε έμεσα είτε άμεσα τα βιώνουμε. Φυσικά. Και εγώ νομίζω, Δημήτρη, ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται για την αναβίωση των εθίμων αυτών, τελικά νομίζω ότι μέχρι ένα σημείο θα καταφέρουν να τα ξαναεγγράψουν στις συνειδήσεις των νεότερων γενεών. Και στις μνήμες των νεότερων ανθρώπων, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν ούτε μνήμες ούτε παραστάσεις όλων αυτών των εθίμων, αλλά και όλων αυτών των δρόμενων. Έχουν όμως πάντα το περιθώριο να αποκτήσουν, και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, αυτό που είπε Σάκη έχει όντως αλήθεια, είναι όντως αλήθεια και έχει μια πραγματικότητα. Στα αστικά κέντρα, τόσο εδώ στη δική μας πόλη, αλλά όσο και αν ανηφορήσουμε λίγο στο Βόρειο Εύρο, αν πάμε δηλαδή δημότικο και οριστιάδα, πραγματικά οι σύλλογοι κάνουν ένα σημαντικό και αξιόλογο έργο. Βλέπουμε δηλαδή την περίοδο τούτη, κυρίως από την μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, δραστηριοποιούνται έντονα και φέρνουν στο φως όλα αυτά τα έθιμα, τα οποία έχουν περάσει λίγο στο περιθώριο κατά κάποιο τρόπο, και λογικό ήταν αυτό, γιατί οι κάτοικοι των χωριών ήδη έχουν περιοριστεί και έχουν γίνει σχεδόν πάρα πολύ λίγοι. Τα μεταφέρουν λοιπόν στην πλατεία της πόλης, όπου δραστηριοποιούνται οι σύλλογοι, και πραγματικά εκεί γίνεται ένα ξετύλιγμα αυτών των εθίμων μέσα από τον χρόνο. Και είναι σημαντικό αυτό. Έχουν τη δυνατότητα να τα γνωρίσουν τόσο τα μέλη των συλλόγων, αλλά όσο και οι ίδιοι οι άνθρωποι που παρακολουθούν τις διάφορες αυτές δράσεις και δραστηριότητες. Για να μην πάμε πολύ μακριά, εδώ στην πόλη μας, πάρα πολλοί σύλλογοι, τουλάχιστον εγώ ξέρω περισσότερους από πέντε, την περίοδο τούτη των Χριστουγέννων, προσπαθούν μέσα στους δικούς τους χώρους να ανεβιώσουν έθιμα του 12ήμερου, αλλά και κυρίως των Χριστουγέννων, και ένα πλέον έθιμο που φτιάξαν 3-4 σύλλογοι μεταξύ αυτού και ο δικός μας, ο Θρακιώτης Χωριστικός Όμιλος, είναι τα 9 φαγιά, που θέλουμε έτσι κατά κάποιο τρόπο να φέρουμε πολύ κοντά τότε την παραμονή, το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, την οικογένεια, τώρα να φέρουμε όλα τα μέλη αυτών των ανθρώπων που έχουν σχέση με την παράδοση.
και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που νομίζω ότι είναι σημαντικό, Δημήτρη, είναι ότι όλοι, λίγο ως πολύ, τα έχουμε σαν διηγήσεις, σαν αφηγήσεις, τα έχουμε ακούσει, κάτι έχει πάρει το αυτί μας. Και τώρα μέσω αυτής της κίνησης που και εσύ περιγράφεις, τα βλέπουμε πλέον και να εκτυλίσσονται. Βλέπουμε αυτό που είχαμε διηγηματικά στο μυαλό μας να γίνεται πλέον και πράξη, έστω και αναβιωματική πράξη. Σαφέρα, το έθιμο λοιπόν. Και οστά, σε εισαγωγικά, από όλους αυτούς που μετέχουμε. Και μου έκανε, Θανάση, πολύ, μου έμεινε στο μυαλό μου, όταν προχθές στο πάρκο των Χριστουγέννων εδώ, άκουσα μικρά νήπια, 4-5 χρονών, να αποδίδουν συνοδεία γκάιντας, το γνωστό χριστουγεννάτικο τραγούδι, το 40 μέρες έχουν χρυσού καρτεράμε, και εκεί πραγματικά έμενα άναυδος. Δηλαδή, σε μια τέτοια ηλικία, όταν μπορούν, και κυρίως οι νηπιαγωγοί αλλά και οι δάσκαλοι να περάσουν τέτοια μηνύματα, αυτό είναι πραγματικά πολύ ενθαρρυντικό. Αυτό ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνεται σε όλη αυτή τη στροφή που επιβάλλεται, αν θέλεις, στην λόγω της οικονομικής και όχι μόνο κρίσης που βιώνουμε, αλλά τελικά είναι ίσως αυτό θα είναι από τα καλά αποτελέσματα που θα δούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, η οποία όπως και να έχει κάποια στιγμή θα τελειώσει. Δεν μπορεί να κρατήσει SAE. Είπες λοιπόν το έθιμο τα 9 φαγητά, τα 9 φαγιά. Ναι. Τι περιλαμβάνει αυτό για τους τηλεθεατές μας που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν? Το βράδυ, βέβαια, όπως θα ξέρουμε, και πιο πολύ βέβαια, η λέξη 12μέρο έρχεται στο μυαλό μας όλων, είναι η περίοδος που αρχίζει από την 1η μέρα των Χριστουγέννων και τελειώνει την ημέρα των Φώτων. Το 12μέρο για τους στρατιώτες πραγματικά είχε μεγάλη και εθιμική αλλά και θρησκευτική, θα έλεγαμε, ιδιαιτερότητα και σημασία. Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, βέβαια, πριν φτάσουμε το βράδυ, θα πούμε και το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων, ξέρουμε συνήθως και ακούμε τις χαρούμενες παιδικές φωνές να μας απαγγέλνουν τα κάλαντα. Τα παλιότερα, βέβαια, ήταν τα δικά μας κάλαντα εδώ στην Θράκη, τα κόλλιαντα. Τα οποία τα λέγανε τα παιδιά μικρής ηλικίας και μάλιστα αρχίζανε από πολύ πολύ πρωί, από τις 2 η ώρα με 3 η ώρα τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα, και μέχρι το τέλος σχεδόν ή το μεσημέρι της παραμονής των Χριστουγέννων. Ήταν αυτές οι ομάδες μικρών παιδιών που θα έλεγαν τα δύστικα, πολύ εύκολα δύστικα, και εξάλλου η ηλικία τους δεν τους επέτρεπε να έχουν τη δυνατότητα να αποστηθήσουν και να πούνε τα χριστουγεννάτικα τραγούδια που ήταν υπόθεση των μεγάλων παλικαριών. Τι θα έλεγαν αυτά? Τα καημένα θα έλεγαν κόλλεντα μπάμπου τσικ τσικ τσικ, κόλλεντα μπάμπου τσικ τσικ τσι, ανάλογα από χωριό σε χωριό κύλουν. Και κόλλεντα μπάμπου, όπως λένε στο φυλακτό, δώσαν μια κλουβρίτσα, άσε τη σταρίτσα, άσε τη καλαμπική, σε κόλλεντα μπάμπου. Και το κοκοκο μπιμπιμπι τικ 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 κόλλιντρα, να τη φάνε τα σκυλιά και την αλληπούς που φύγε μια πουλιά και ένα κουτσουπέτουνο στη Νέα Βίσα. Έλεγαν λοιπόν τέτοια μικρά δύστιχα ή τετράστιχα. Και όλα αυτά βέβαια για να πάρουν ανταμοιβή ένα κουλουράκι. Μόνο προϊόντα και φρούτα κυρίως, πάντοτε φρούτα, της εποχής αυτής την οποία διανύουμε. Μετά βέβαια, μια και αναφερόμαστε για τα χριστουγεννάτικα τραγούδια, τη σκητάλια αναλάμβαναν τα παλικάρια. Τα παλικάρια τα οποία ήταν βέβαια αυτά σε ηλικία που επρόκειτο να πάνε στο στρατό το χειμώνα. Αυτοί λοιπόν είχαν την τιμητική τους κατά κάποιο τρόπο και ήταν σε προεξέχουσα θέση από τα υπόλοιπα παιδιά ή παλικάρια του χωριού για το ότι μάσουν, αν μαζέψανε ορισμένα λεφτά, να τα πάρουν για να τα χρησιμοποιήσουν στη στρατιωτική τους θητεία. Βέβαια, εκείνο που μαζέβανε ήταν το κρέας. Τα παλικάρια λοιπόν λέγανε πολλά χριστουγεννάτικα τραγούδια και οι Θράκοι δικαιολογημένα μπορεί να περηφανεύεται, έχει ένα πολύ μεγάλο σημαντικό αριθμό χριστουγεννάτικων τραγουδιών που τα λέγανε για κάθε ένα πρόσωπο του σπιτιού ξεχωριστά με αντίστοιχο στίχο. Και το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων λοιπόν γινόταν, για να επανέλθουμε στην προηγούμενη μας κουβέντα. Βεβαίως να πούμε, Δημήτρη, ότι είχαν την υποχρέωση τα παλικάρια να περάσουν από όλα τα σπίτια. Από όλα, από όλα τα σπίτια, και βέβαια με χαρά όλοι οι νοικοκυρέοι τους περιμένανε. Και μάλιστα ήταν σε εισαγωγικά προσβολή, αν τυχόν ξεχνούσαν να πάνε σε κάποιο σπίτι και ο νοικοκύριος τους περίμενε και δεν φαινόντουσαν. Και το βράδυ λοιπόν της παραμονής γινόταν η συγκέντρωση των μελών της οικογένειας για να φάνε τα τελευταία νησίσιμα φαγητά, τα οποία ήταν στον αριθμό 9. Έπρεπε δηλαδή ο σουφράς, το τραπέζι, να έχει επάνω του 9 διαφορετικά είδη φαγητού. Τώρα,
Μιλάμε για συνθήκες και για χρόνια όπου βέβαια τα φαγητά δεν ήταν σε αυτή την, δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια να έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό φαγητών όπως έχουμε σήμερα. Τότε λοιπόν τα φαγητά ήταν πάρα πολύ λίγα και τα προϊόντα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους οι άνθρωποι για να φτιάξουν φαγητά ήταν εξίσου και αυτά λίγα. Αλλά παρόλα αυτά όμως, τι μπορούσαν να συμπληρώσουν τον αριθμό 9 των φαγητών. Δηλαδή, οι ελιές, το καρπούζι, το πεπόνι, η πίτα, το μέλι, το σαραγλί, το μήλο, το σκόρδο, το αλάτι, το πιπέρι, έπρεπε όλα αυτά που υπήρχαν ευτυχώς σε κάθε σπίτι να συμπληρώσουν τον αριθμό 9. Και εκεί, βέβαια, υπήρχε και το χρυσόψωμο, το ψωμί, και μετά από την. Αφού έλεγε ο μεγαλύτερος ή η νοικοκυρά του απολυτίκιον της γέννησης του Χριστέ ο Θεός, τρώγανε όλα τα μέλη της οικογένειας, τα 9 φαγητά. Ο αριθμός 9 βέβαια δεν ήταν τυχαίος, ήταν συμβολικός και συμβολίζει ή την 9 μενοκίηση της Παναγίας, αλλά καθώς και συμβολίζει τα 9 μέρη όπου επισκέφθηκαν η Παναγία, ο Χριστός και ο Ιωσήφ, κυνηγημένοι βέβαια από τον Ηρώδη. Πάντως σίγουρα τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε όλο τον εθνικό κύκλο, όχι μόνο το χριστουγεννιάτικο νομίζω Δημήτρη, σε όλο τον εθνικό κύκλο, σε όλες τις γιορτές νομίζω ότι καμία κίνηση και καμία διαδικασία δεν είναι τυχαία. Mm-hmm. Όλες έχουν είτε προφανή είτε λιγότερο προφανή, τουλάχιστον σε εμάς πλέον, συμβολισμό. Ναι, έχουν κάποιο συμβολισμό. Έχουν κάποιο συμβολισμό και βέβαια, όπως το ξέρεις και εσύ Θανάση, τα περισσότερα έθιμα, κακά τα ψέματα, έχουν άμεση σχέση και συνδέονται πολύ στενά και με τη θρησκεία. Γιατί δεν είναι μόνο τα έθιμα των Χριστουγέννων, τα οποία βέβαια όλα περιστρέφονται γύρω από τη γέννηση του Χριστού, και αν πάμε τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, που έχουμε εκεί τα έθιμα των μεταφιέσεων από τον κύκλο του 12ημέρου, όπου δηλαδή σε πολλά χωριά, για να πάμε λίγο επάνω, στο Ιδημότικο, στο Ισαάκιο, στο Σοφικό, γίνονται εκεί έθιμα από τον κύκλο των μεταμφιέσεων. Ο Προπούρης, που συνοδεύεται μόνο στο Ισαάκιο, ο Μπαμπούσαρος, ήταν Μπαμπουσάργη, ο Μπουσαρέι, που τη δεύτερη μέρα του Χριστουγέννου γίνονται αυτά τα έθιμα, που γίνεται στο Ρήγιο, στους Πετράδες που γινόταν παλιότερα, στο Σοφικό κτλ. Και το έθιμο η Καμίλα. Όλα αυτά περιστρέφονται γύρω από τη γέννηση του Χριστού και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν, είτε ήταν μάγοι, είτε ήταν ο Άγιος Βασίλειος, όπως έχουμε και το έθιμο της Καμπύλας, την πρωτοχρονιά που γίνεται, που θέλουν να συμβολίζουν την περιπέτεια ή την περίοδο του Αγίου Βασίλη. Και οι άλλοι, πάλι όταν γίνεται το έθιμο της Καμπύλας την τρίτη μέρα των Χριστουγέννων, να συμβολίζουν τους μάγους που πήγαν να προσκυνήσουν το Χριστό. Ώρα λοιπόν είναι δεμένα με αυτό το θρησκευτικό γεγονός της γέννησης του Χριστού. Και βεβαίως να πούμε Δημήτρη ότι μέχρι και τις 25 του μηνός, την ημέρα του Χριστουγέννου δηλαδή, είναι μια αυστηρή νηστεία. Mm-hmm. Η οποία τότε εκρατούν το πολύ πιο πάρα πολύ, αυστηρά. Γιατί το τραγούδι που λέει 40 μέρες έχουμε Χριστού που καρτεράμε, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή ο στίχος, ο πρώτος στίχος του πλέον διαδεδομένου χριστουγεννιάτικου τραγουδίου της Στράκης, και 40 μέρες είχαμε την νηστεία, αλλά ήταν και οι 40 μέρες όπου τα παλικάρια, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, Θανάση, έπρεπε δηλαδή να μάθουν τα πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, και κάθε βράδυ τα παλικάρια, αλλά και οι μικρές ομάδες, που θα έλεγαν τα κόλλεντα, πραγματικά συναντιόντουσαν στις γειτονιές, παρόλο το κρύο και το χιόνι, και λέγανε, κάνανε πρόβες για το πώς θα τα πούνε και με ποιο τρόπο θα τα πούνε. Γιατί τα ρουγκάτσια που έχουμε, με την ονομασία αυτή βέβαια, και οι ρουγκατσάριδες, είναι τα παλικάρια που λένε τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, και τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια αρχίζανε από το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. Συνεχίζανε όλη τη νύχτα, ή όπως οι Χριστουγεννάδες που είναι στις Μεταξάδες, που αρχίζαν από τις 12 το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων από την νύχτα, και φτάνανε μέχρι την ώρα που θα χτυπήσει η καμπάνα για να πάνε στην εκκλησιά το πρωί της 25ης του Δεκέμβρη. Και τότε δηλαδή όλο το χωριό γέμιζε από τις φωνές των παλικαριών με αυτά τα τραγούδια. Είναι δηλαδή μια εικόνα που, αν μπορούμε να τη φανταστούμε, νύχτα, να περιμένει όλος ο κόσμος να χτυπήσει η καμπάνα 6 ώρα το πρωί της 25ης Δεκέμβρη και να βλέπει τους δρόμους γεμάτους από παλικάρια να ψάλουν, να τραγουδούν. Είναι κάτι που. Είναι μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα, και όλο αυτό βέβαια γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς την προετοιμασία που προϋπέθεται όλο αυτό, που έπρεπε να μαθευτούν τα τραγούδια, να γίνουν οι ομάδες, να τηρείται η νηστεία που επιβάλλει η γιορτή των Χριστουγέννων. Βέβαια και κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και σήμερα, Θανάση. Εγώ βλέπω δηλαδή και νέα παιδιά πραγματικά 40 μέρες νηστεύουν.
Μακάρι, Δημήτρη, μακάρι, μακάρι να υπάρχει, να ξαναυπάρξει, όπως είπαμε, γιατί νομίζω, Δημήτρη, ότι τελικά όλα αυτά επιβάλλουν ένα μέτρο στη ζωή μας, οριοθετούν την κοινωνική μας δραστηριοποίηση γενικότερα, και νομίζω ότι ως τέτοιο πρέπει πλέον να το αντιλαμβανόμαστε, ως ένα τρόπο μέσα από τον οποίο μπορούμε να τακτοποιηθούμε καλύτερα, να τακτοποιήσουμε μάλλον καλύτερα την ύπαρξή μας. Προφανώς κάποια πράγματα δεν μπορούν να ξαναγίνουν, διότι ο κόσμος έχει προχωρήσει πλέον πάρα πολύ μπροστά και δεν υπάρχει ανάγκη να ξαναγίνει. Ναι, έχουν αλλάξει πολλά τα πράγματα, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά εκείνο όμως που μας παρηγορεί και μας δίνει έτσι θάρρος κατά κάποιο τρόπο, είναι ότι βλέπουμε πολλά από τα στοιχεία αυτά, τα οποία είχαν περάσει ήδη στο περιθώριο και έχουν μπει στο χρονοτρούπο της ιστορίας, ξαναέρχονται έμεσα ή άμεσα από τους ίδιους τους ανθρώπους, είτε είναι αυτό στο θέμα της νηστείας, αλλά είτε είναι ακόμη και η συνέχιση της παράδοσης, είτε αυτά είναι τραγούδια. Και αυτό, επιμείνω πάλι σε αυτό, όταν άκουσα τα νήπια, νήπια, δεν μιλάμε για τις μεγάλες ομάδες ανθρώπων, να τραγουδάνε το 40 μέρες έχουμε Χριστού που κατερούμε και να ακούν αυτό το όργανο της Γκάιντας. Δηλαδή είναι κάτι που μόνο αισιοδοξία μπορεί να σου δώσει τούτου. Προφανώς. Νομίζω ότι την ιδέα πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας, Δημήτρη, να την προσαρμόσουμε στα δεδομένα της εποχής και να δούμε έτσι έναν άλλο δρόμο που ίσως να είναι καλύτερος ή τουλάχιστον πιο εύκολα, πιο εύκολος από αυτό που βαδίζουμε σήμερα. Γιατί λίγο ως πολύ όλοι είμαστε χαμένοι σε μια θολούρα αυτού που γενικά ονομάζουμε. Είναι και παρήγορο και το άλλο, ότι αυτό που είπα και πριν από λίγο, πολλοί σύλλογοι και στα χωριά ακόμη εξακολουθούν να φέρνουν στο φως, ας το πούμε έτσι, όλα αυτά τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, θέλετε, είστε και τα έτοιμα αυτές τις μέρες. Και σήμερα δηλαδή ήταν πολλοί σύλλογοι σε πάρα πολλά χωριά που ακούστηκαν τα τραγούδια αυτά. Και από ομάδες νέων ανθρώπων. Αυτό είναι το περίγωρο. Και αυτό που γίνεται κυρίως στα αστικά κέντρα, τόσο στην πόλη μας, όχι τόσο στην πόλη μας, όσο τη Δημότυπη και Οριστιάδα, όπου εκεί δηλαδή πραγματικά τις μέρες πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων γινόντουσαν όλα τα δρόμενα, βέβαια ημέρου, και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και τα ίδια τα μέλη των συλλόγων, αλλά και οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, να τα δουν για πρώτη φορά, να τα βιώσουν και γιατί όχι να μην τα αγαπήσουν κιόλας. Και αυτό να συμμετέχουν στο μέλλον. Αλίμονο. Αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι η καλύτερη ευχή για να κλείσουμε, Δημήτρη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτή την προσπάθεια να συνεχίσουν να την κάνουν, να πλαισιωθούν από ακόμη περισσότερους. Αυτό ευχόμαστε. Και η προσπάθεια αυτή να γίνει πιο δυνατή. Να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν απόψε κοντά μας. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο εορτών και φυσικά θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.